Καταρχήν, όπως ξέρετε, έχουμε παλέψει από την πρώτη στιγμή και είμαστε μαζί τους, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο. Είναι θέμα επιβίωσης όλων των αγροτών μας, ιδιαίτερα μετά τον παγετό εδώ στην Αργολίδα. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Την ώρα που έφταναν στη βρύση να πιούν νερό, όπως έχω ξαναπεί, δεν μπόρεσαν να το πιούν, διότι ο παγετός έχει κάνει ολική καταστροφή, μεγάλη καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες, ιδιαίτερα στα Σπυριδοειδή, αλλά και στα Λαχανικά, σε πολλές καλλιέργειες. Και έχουμε παλέψει και με τον νέο υπουργό, τον κύριο Γιωργατά. Είχα προχθές συνάντηση. Ήδη, όπως ξέρετε, και ο υφυπουργός, ο κύριος Στήλιος, μου ανακοίνωσε, μου απάντησε ότι θα γίνουν σύντομα οι εκτιμήσεις. Ήδη κλιμάκια έχουν προσληφθεί, γεωτεχνικοί, και κάνουν τις εκτιμήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν το συντομότερο να γίνουν δίκες αποζημιώσεις γρήγορα, και όπως σας είπα και είδατε και στην απάντηση του κυρίου Στήλιου προς εμένα, είπε ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις. Σας θυμίζω ότι κάτι ανάλογο έγινε πολύ γρήγορα και με τα Βερίγωκα. Το παλεύουμε, πραγματικά είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και ο κ. Γιωργαντάς είναι γνώστης του προβλήματος και από την εικόνα που του έχω δώσει εγώ και την εικόνα που του έχει δώσει ο ΕΛΓΑ. Και σας θυμίζω ότι είχαμε έρθει την πρώτη εβδομάδα των ζημιών με τον πρώην τον υπουργό, τον κ. Λιβανό, και τον κ. Λικουρέτζο εδώ, για να δουν από κοντά τη μεγάλη έκταση της ζημιάς και να τρέξουμε γρήγορα τις αποζημιώσεις. Το παλεύουμε βεβαίως μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που ζούμε λόγω όλης αυτής της έκτακτης κρίσης και βεβαίως της ενεργειακής κρίσης. Ήδη, όπως ξέρετε, στους λογαριασμούς υπάρχουν επιστροφές για το αγροτικό ρεύμα, όπως είχαμε δεσμευτεί για το 80% της ρήτρας μέχρι τον Γενάρη, μέχρι τον τέλος Ιανουαρίου. Όμως δεν πάβει να είναι πρόβλημα και το ενεργειακό και τα φυτοφάρμακα και τα λοιπάσματα, αλλά ζούμε σε μια κατάσταση πρωτοφανής με εξωγενείς παράγοντες. Όπως είδατε, σήμερα ξεκίνησε και η εισβολή στην Ουκρανία από τη Ρωσία, που αυτό σημαίνει νέες επιπτώσεις και στην οικονομία και στην ενέργεια. Και βεβαίως κάνει και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ό,τι είναι δυνατόν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κρίση. Και όπως είδατε, ναι, αυτή είναι η δέσμευση. Η δέσμευση είναι η αποζημίωση κατά κιλό να φτάνει τα 22 λεπτά, όπως είναι ασφαλισμένα τα προϊόντα κατά την καταβολή του ασφαλίστρου του ΕΛΓΑ. 70 και, λεπτά για τις κλιμεντίνες τα έχουν πάρει. 70 ευρώ αναστρέμα είναι για την κλιμεντίνη. Υπεγράφει προχθές από τον κύριο Γιωργατά, γιατί έπρεπε να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία τώρα για κοινή υπουργική απόφαση. Ήδη λοιπόν υπεγράφει τον κύριο Γιωργατά, είναι στα χέρια του κυρίου Σκυλακάκη, θα υπογραφεί σύντομα και θα γίνουν επιπληρωμές, βεβαίως με τη διαδικασία που σας ανακοίνωσα κιόλας μέσω των δηλώσεων, έτσι, για να αποζημιωθούν λόγω COVID η παραγωγή κλιμεντίνης με 70 ευρώ το στρέμμα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, ενέκρινε το ποσό, είναι και άλλα προϊόντα, αλλά έχουμε βάλει και την κλιμεντίνη μέσα. Αυτή όμως η αποζημίωση, θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι λόγω COVID, έτσι. Θυμάστε, ήταν τα περσινά μανταρίνια. Αυτό που θέλω τώρα να παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε είναι να πάρουν και αυτοί τα χρήματά τους, αλλά και οι αποζημιώσεις για τον παγετό.